Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι απλώς μία εκδοχή ενός νέου σχεδίου ΑΝΑΝ. Τολμώ να πω δε ότι και σε ορισμένα σημεία είναι αντιγραφή, συνιστά αντιγραφή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Στοιχείο της δικοινοτικότητας είναι η περιτροπή στην Προεδρία, είναι η μη ετουρκική ψήφος σε κάθε, για λήψη απόφασης σε κάθε σώμα, ακόμη και στο Υπουργικό Συμβούλιο, 50-50 στο δικαστικό σώμα. Είναι τόσο διάχυτα τα στοιχεία της δικοινοτικότητας που οδηγούμεθα σε αδιέξοδο. Δηλαδή και κάποιος να ξεπεράσει το ζήτημα της αδικίας, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει, είναι καταστροφικό. Κάθε συζήτηση στην Ελλάδα, όταν κλείνει και του Πρωθυπουργού και της αντιπολίτευσης και τα λοιπά, λέει ναι, να μπούμε στη να λύσουμε το ζήτημα με την αποδεδειγμένη από το ΟΗΕ σκέψη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Όνειρα θα δηλαδή, νυχτός ναι, ο κύριος Κολοπασίδης. Καλά το είπε ο άνθρωπος, διότι δίνουμε, ανοίγουμε τους δρόμους και νομιμοποιούμε την κατοχή. Ο Κοτζιάς είχε πει στον Γκραντ Μοντανά ότι και πρώτη φορά ακουγότανε. Και ήταν άλλο, δεν ξέρω ούτε που είναι ο Κοτζιάς τώρα, ότι αναπολιτεύεται, ούτε με ποιους. Αλλά είχε πει και το είχαμε χαρεί τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Και πρώτη φορά ετίθετο αυτό το θέμα. Ότι προχωρούμε, θα προχωρήσουμε σε μια λύση. Πρώτον, με την αποχώρηση, την πλήρη αποχώρηση, όχι των τουρκικών, των κατοχικών στρατευμάτων. Ούτε ένα στρατιώτης, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεχόταν να μείνουν 10.000. Να μην υπάρχουν αυτοί οι εγγυητές, όχι εγγυητές, και βέβαια από εκεί πέρα το συζητούμε. Και φυσικά κανείς δεν το δέχτηκε. Λυπούμε να πω, φάνηκε ότι ούτε η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ηγέτες δηλαδή, είχαν αποδεχθεί. Αυτοί μίλησαν να μείνουν 10.000. Μα μείνουν 10.000 είναι ένα σώμα στρατού περίπου. Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι δεν διαθέτουν υδρογονάνθρακες στην δική τους ΑΟΣ. Βάσει τη μέση γραμμή, δυστυχώς για αυτούς οι υδρογονάνθρακες ανήκουν στην ΑΟΣ της Ελλάδας και βέβαια ένα άλλο μέρος στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και συνεχώς υπονομεύουν όλη αυτή την κατάσταση και δυστυχώς συνήθως έχουν και την βοήθεια των Αμερικανών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δώσουν ένα μέρος των υδρογονανθράκων μας στους Τούρκους, διότι το θεωρούν άδικο να μην πάρουν αυτοί απολύτως τίποτα. Όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο, κατέβηκαν πλέον προς την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόσφατα, βέβαια, ο κ. Δένδιας έκανε μια πομπόδη δήλωση ότι εμείς δεν θα ψάξουμε για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο, ενώ έπρεπε να γνωρίζει ότι το Αιγαίο δεν διαθέτει υδρογονάνθρακες.